Όμως σε αυτό το σημείο, Μαρία μου, θέλω να πάμε στην υπόθεση Πετραλώνων. Από την αρχή όμως να το πιάσουμε. Να πω και ένα καλό μεσημέρι στην κυρία Πλαστήρα, επειδή ξέρω ότι πρέπει να αποδεσμευτεί και μετά εμείς θα το συζητήσουμε και με διαφορετικό τρόπο και με άλλους καλεσμένους και με την κυρία Δημοχλίδου. Κυρία Πλαστήρα, τι είναι αυτό που μπορούμε... Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλήσαμε και χθες στο τηλέφωνο, προσπαθώντας να καταλάβω και εγώ τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί αυτή τη στιγμή το αγόρι βρίσκεται στον συγγραφέα, καθηγητή που το δίδασκε και μένει εκεί και προσπαθεί να περισυλλέξει τα κομμάτια του. Καιρό τώρα μένει εκεί, αλλά να δούμε τι έχει προκύψει. Τι είναι αυτό που εσείς θέλετε να ακουστεί σήμερα? Αυτό που θα ήθελα να ακουστεί είναι η φωνή των παιδιών, η οποία μεταφέρεται μέσα από τις καταθέσεις τους, μέσα από εμάς, και αναμένουν κάποια στιγμή τη δικαίωσή τους. Και ποια είναι η δικαίωσή τους, ποια είναι η δικαίωση για ένα παιδί το οποίο κακοποιείται? Προφανώς και δεν υπάρχει δικαίωση, γιατί τα σημάδια στην ψυχή είναι ανεξίτηλα και μιλώντας μαζί τους το κατανοείς αυτό το πράγμα. Ωστόσο όμως κάποια στιγμή θα πρέπει και αυτοί να βάλουν μία τελεία στην υπόθεση αυτή, όταν θα έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, θα έχει οδηγηθεί στις αίθουσες της δικαιοσύνης και θα έχει αποφανθεί αναφορικά με αυτά που έζησαν, για να μπορέσουν και αυτά να προχωρήσουν τη ζωή τους. Εσείς εκπροσωπείτε ουσιαστικά ποιον? Ουσιαστικά εκπροσωπώ την ενήλικη 22χρονη από τα θύματα, καθώς ο ανήλικος είναι στη γονική μέριμνα ακόμη των γονέων του. Οπότε προφανώς... Παρόλα αυτά να όμως μένει στον άνθρωπο που τον έτσι έχει βοηθήσει και στα διαβάσματά του, στο συγγραφέα. Ακριβώς, τον οποίο μένει από το 20 το παιδί εκεί. Και επί της ουσίας ο άνθρωπος αυτός και κάποιο άλλο φιλικό πρόσωπο, ο άνθρωπος αυτός και η οικογένειά του και κάποιο άλλο φιλικό πρόσωπο είχαν την εποπτεία των παιδιών και τα προηγούμενα έτη όλων των παιδιών. Και πόσο μάλλον του 17χρονου μέχρι... Θέλω να με βοηθήσετε σε κάτι, κυρία Πλαστήρα. Επειδή εμείς έχουμε ουσιαστικά από την εκπομπή Ανοιχτή Επικοινωνία με την κυρία Φώσκολου και τον κύριο Λινιφλή, μίλησε ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή έκανε όλες τις κινήσεις, ο συγγραφέας θα το πούμε έτσι, ο καθηγητής. Να τον ακούσουμε λίγο, να τον ακούσουν και οι τηλεθεατές. Είναι 2,5 λεπτά αυτό το απόσπασμα που θα δείξουμε εμείς, ώστε να καταλάβουν και οι τηλεθεατές περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή πώς αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά έφτασε στην αλήθεια αυτών των παιδιών. Παρακαλώ. Το παιδί το συνάντησα όταν ήταν 9 στα 10. Αυτό είναι το καλοκαίρι του 2015. Αρχίζει ουσιαστικά η επαφή που είχαμε με τα αδέλφια και να μιλάμε περισσότερο. Περίπου έναν χρόνο πιο πριν από αυτό, η μεγάλη αδελφή της περισσότερες φορές με τον γιο, με τον αδελφό της, περνούσαν από το καφέ μιας φίλης, το οποίο είμαι θαμώνας, και η ίδια πρώτη πριν από εμένα είχε παρατηρήσει τις... περίεργες κινησιολογίες και συμπεριφορές αυτών των παιδιών. Από τη μία, το ένα παιδί αντικοινωνικότητα ή επιθετικότητα, από την άλλη, ο γιος μία ακραία σοφικότητα, αλλά και μία διαρκή παρουσία σεξουαλικών εκφράσεων στην κινησιολογία. Μέσα σε όλο αυτό και σε όσα αρχικά έλεγε η μητέρα κατά του πατέρα, προτείναμε, αυτοπροταθήκαμε τόσο εγώ όσο οι φίλοι, να βοηθήσουμε την οικογένεια και τα παιδιά. Όταν μπήκα Γενάρη του 2016, στο σπίτι αυτό, γιατί ξεκίνησα τα μαθήματα, ας πούμε, το πρώτο το οποίο κλήθηκα να κάνω, από την συνέντευξή μου, όχι από την μητέρα, ήταν να αρχίσω να τακτοποιώ το δωμάτιο και κατόπιν το σπίτι αυτό. Το δωμάτιο του αγοριού ήταν κάτι χειρότερο από ένα φάλμο. Ένας σπουδότοπος με καθαρίδες, με τα ρούχα του βρώμικα και ατιμέλητα, με τα δόντια του κατακίτρινα, με τα χέρια του σκασμένα και ματαπίων, με τις κινήσεις αυτές που σας είπα, παράλληλα με αυτά τα οποία βλέπαμε στο παιδί, εντάξει, τα παιδιά. Έχουμε και μια μητέρα που ανοίγεται σε εμάς όλο και περισσότερο και λέει με απόλυτη φυσικότητα εκτρώματα τα οποία συνέβαιναν μέσα στο σπίτι της. Η ίδια μας μιλούσε για την έκφυλη συμπεριφορά της οικογένειας του άντρα της. Η ίδια μας έλεγε ότι ο άνθρωπος αυτός γυρνούσε διαρκώς γυμνός μέσα στο σπίτι, γιατί ρώτα φιλούσε στο στόμα τα παιδιά και αυτός και ο αδελφός του, ότι κάνανε γυμνή μπάνια μαζί. Ξεκινάει ο φίλος και μιλάει πολύ συγκεκριμένα για το τι αρχικά του έκανε ο πατέρας του και ο αδελφός του πατέρα του, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι πατέρας 2-3 κοριτσιών, έτσι. Ειδοποιήσαμε κατευθείαν τη μητέρα ότι αυτά τα οποία υποψιαζόμασταν με βάση όσα μας έλεγες είναι αλήθεια. Η μητέρα άκουσε ατάραχη. Μάλιστα, μία από τις περιβόητες ατάκες της ήταν μήπως αυτά τα προκαλεί ο γιος μου, επειδή είναι όμορφος. Η μητέρα με ρώτησε, επειδή εγώ πάντα ήμουν παρόν, τι κάνουμε, της είπα ότι προφανώς, εάν δεν θα το κάνεις εσύ, θα το καταγγείλω εγώ. Να επαναλάβω για μια ακόμη φορά, αλλά το είχαμε και στο Σούπερ, ότι είναι από την εκπομπή του Open, Ανοιχτή Επικοινωνία, με τον Μάνο Νιφλή και την Χρύσα Φώσκολου. Αλλά να πω βέβαια ότι είναι ένα θέμα που ξεκίνησε από το enikos.gr, την εποπτεία του οποίου έχει ο Μάνος Νιφλής και γι' αυτό και η συνέντευξη αυτή. Τώρα, θέλω να έρθω σε εσάς, κυρία Πλαστήρα, και να μου πείτε αυτή τη στιγμή αν αυτά που περιέγραψε ο συγκεκριμένος συγγραφέας και άνθρωπος που μπήκε μέσα σε αυτό το σπίτι έχουν μεταφερθεί και από την κόρη την οποία εκπροσωπείτε εσείς. Όλα αυτά και τα έχω ακούσει με τα αυτιά μου και από την 22χρονη, αλλά μου τα έχει μεταφέρει και το ίδιο το παιδί, γιατί το έχω συναντήσει. Δηλαδή έχουμε έρθει σε επικοινωνία και πολλά από αυτά έχουν κατατεθεί και επίσημα στις αρχές. Στις καταθέσεις που έχουν γίνει το 18 στη Γαδά. Ωραία, να ρωτήσω κάτι για να καταλάβουμε. Ακούσαμε τι έκανε ο πατέρας, τουλάχιστον τι φέρεται να έκανε στο 17χρονο. Η 22χρονη που εκπροσωπείτε εσείς καταγγέλει το ίδιο, δηλαδή έχει βιαστεί, υπάρχουν ασελγείς πράξεις. Όχι βιασμό. Άλλου είδους σεξουαλική κακοποίηση, ασέλγες, αλλά όχι βιασμό. Πότε το είπε αυτό, πότε το ανέφερε? Η 22χρονη το ανέφερε αφού ενηλικιώθηκε και μπόρεσε και στάθηκε στα πόδια της και αποφάσισε να φύγει από το σπίτι. Είχαμε κάποια ευρήματα. Υπάρχουν κάποια ευρήματα, είχε ζητήσει να εξεταστεί το κορίτσι, έχει περάσει από ψυχολόγο. Από ψυχολόγο εξετάστηκε. Δεν εξετάστηκε ιατροδικαστικά εννοώ. Γιατί πλέον ήταν και σε μια ηλικία 19 χρόνων. Δεν μιλάμε ότι είχε καταγγείλει. Και ούτως ή άλλως δεν είχε καταγγείλει και βιασμό, να το πούμε και διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως εξετάστηκαν όλα τα παιδιά από πραγματογνώμονες. Μια τελευταία ερώτηση από την Μαρία Παναγοπούλου, γιατί εμείς θα μιλήσουμε μετά και με την εκπρόσωπο της αστυνομίας και με τον κύριο Λέων. Η κυρία Πλαστήρα, αληθεύει ότι ο συγγραφέας, ο οποίος βοήθησε να αποκαλυφθούν όλα αυτά, έχει δεχθεί κάποιες μηνύσεις για συγκοφαντική δυσφήμιση? Είναι... Ναι, και. Όχι, αληθεύει και τον εκπροσωπώ μάλιστα αναφορικά σε αυτό το θέμα. Έχει δεχτεί μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, για ψευδή κατάθεση, αναφορικά με όσα έχει στηρίξει και υποστηρίξει την υπόθεση αυτή. Από τον πατέρα. Από τον πατέρα και όχι μόνο. Και το θέμα είναι, γιατί δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα σε αυτή την υπόθεση, το μεγαλύτερο, γιατί όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα κουβάρι που κάποια στιγμή πρέπει να ξετυλιχθεί, γιατί φτάσαμε σήμερα και να μην έχει υπόθεση ακόμα διελευκανθεί. Η υπόθεση λοιπόν αυτή εκδικάζεται τις επόμενες μέρες με κατηγορούμενο τον άνθρωπο αυτόν στο τριμελές ποινικό δικαίωμα. Ο οποίος τι λέει, γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Τι λένε οι γονείς, τι λένε η μητέρα και ο πατέρας δηλαδή? Η μητέρα δεν τον έχει μηνύσει, τον έχει μηνύσει ο πατέρας, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι όλα αυτά είναι ψευδή, από κύμα της δικής του φαντασίας και κατόπιν του συγγραφέα. Γιατί ακριβώς, σκέφτεται να γράψει βιβλίο και είναι από κύμα της φαντασίας. Γιατί επηρέασε και τα άλλα παιδιά. Καταρχάς να σας πω κάτι, όπως ακούσατε, πρόκειται για έναν άνθρωπο συγκροτημένο. Και επίσης, επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω την εικόνα που έχω για τα παιδιά. Είναι παρόλα αυτά που έχουν ζήσει, είναι συγκροτημένες προσωπικότητες. Έχουν κάνει μεγάλο αγώνα να σταθούν. Ακούστε λίγο, αμέσως μετά μιλάει ένας άνθρωπος που τον συνάντησε, πολύ σημαντικός και θα τον ακούσατε, θα τον ακούσουν και οι τηλεθεατές, που τον συνάντησε ουσιαστικά στο Άγιο Όρος, εκεί όπου πήγε να βρει καταφύγιο. Είναι μια πολύ σημαντική μαρτυρία, θα την ακούσουμε. Εγώ να σας αποδεσμεύσω και να σας ευχαριστήσω πολύ.